Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Κουτσόλη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κλείδη του θανάτου του καθηγητή αρχαιολογίας Πέτρου Θέμελη, βρίσκεται στο Πέρθος, στην Καλαμάτα και τη Μεσσηνία. Ο Πέτρος Θέμελης αφιέρωσε τη ζωή του στην επιστήμη και στον τόπο μας, φέροντας το φως στην αρχαία Μεσσήνη, την οποία αγάπησε ολόψυχα και για την οποία μέχρι να αρχίσει τη τελευταία του πνοή διεκδικούσε. Άλλωστε η αρχαία Μεσσήνη αναστήθηκε με την άγρια εργασία του και μετουσιώθηκε σε ένα αρχαιολογικό χώρο υπόδειγμα. Ελάχιστη υποχρέωση όλων, πλέον το όραμά του Πέτρου Θέμελη για την αρχαία Μεσσήνη να γίνει πράξη. Αρχαιολόγος παγκοσμίου κύρος, ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης, στερήθηκε όχι άδικα ως ένας από τους καλύτερους αρχαιολόγους παγκοσμίως, με την επιστημονική προσφορά του Μεσσηνία να είναι εκτύπτης αξίας. Συνέβαλε δε τα μέγιστα μέσω της αρχαίας Μεσσήνης στην προβολή και ανάδειξη της επίκαιρης περιοχής. Η Καλαμάτα, της οποίας έχει ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης 23 Μαρτίου 2012, ως ένδειξη τιμής για την προσφορά του στην επιστήμη της αρχαιολογίας, στον πολιτισμό και τη Μεσσηνία, τον αποχαιρετά με σεβασμό και αγάπη. Η Μεσσηνία μας τον ευγνωμονεί για το σπουδαίο έργο και την ιστορική και πολιτιστική παρακαταθήκη που αφήνει. Αιωνία του μνήμη. Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Πουλάτε την παρουσία του, την καθηγητική έδρα, την αρχαία έδρα, πουλάτε την επιστήμη του. Μας οδήγησε στα αρχαία μονοπάτια της φυλής μας. Μας έδωσε τις ρίζες μας. Έδωσε τη σκόνη του χρόνου από την πόλη του Μεσσανίου. Είχε μια μυστηριακή σχέση με το χώρο του. Ήταν η σχέση του εραστή και της ερωμένης, της μοναδικής ερωμένης. Με αδειξότητες, με δυσκολίες, έβαλε την Καλαμάτα στο διεθνή χάρτη. Δεν θα πω παραπάνω, γιατί θα είναι και άλλοι ομιλητές που το έργο του το έχουν κρίνει και θα το κρίνουν. Και ό,τι θέλω να πω είναι ότι να ευχόμαστε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα στείλει σαν συνεχή του έργου του ένα τάξιο διάδοχο του Πέτρου του Θέμελη με τα στοιχεία της αγάπης, της εργασίας και της επιστήμης. Εμένα δεν είναι σαν πρώην δήμαρχος, σαν δημότης της πόλης, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση. Πρέπει να τιμηθεί ο Πέτρος ο Θέμελης. Και πρέπει να τιμηθεί με ένα έργο το οποίο είναι ανάλογο του βάρους και της προχωράς. Θα πρότεινα, εσείς αποφασίζετε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, αν είναι να το ονομάσουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Πέτρου Θέμελη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Πρωθυπουργέ.